Λόστιξη, καλή συνάδελφη. Πώς πάτε? Πώς είστε? Πολύ καλά. Λοιπόν, βρες μια λέξη τώρα να περιγράψουμε αυτό το οποίο γίνεται, γιατί τον είδα τον κύριο Μπρατάκο χθες. Πολύ αυστηρό. Ήτανε λίγο. Και με ύφος κότζακ εκεί πέρα. Ας πούμε ότι αυτό δεν είναι μασάζ. Ούτε μασάζ δεν φροντιστήριο. Λέει, πρέπει αυτό δεν είναι μασάζ, ούτε μασάζ είναι, λέει, ούτε φροντιστήριο. Τα νούμερα τα είπε ο Γιάννης. Μην υπολογίζει ότι θα είναι παραπάνω από 10 αυτοί οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν. Δηλαδή θα πάνε και δεν θα ψηφίσουν. Οι άλλοι είναι πολύ περισσότεροι. Μισό λεπτάκι. Δεν θα είναι πάνω από 10, το είπαμε. Μονοψηφιότητα, ναι. Όχι. Τα όχι. Και αν είναι θα τόσο καταψηφίσουν. Ναι. Σαμαράς. Ακριβώς. Λεύρης. Ναι, ναι. Αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει θα πάνε. Και θα δούμε μέχρι το τέλος αν αυτοί θα πάνε. Αλλά εντάξει. Αλλά υπάρχουν άλλοι 40 θα μην κάνουμε τώρα ότι δεν είναι τίποτα οι υπόλοιποι 40 που θα είναι στο κηλικείο. Προφανώς. Αλλά η ιστορία θα γράψει αυτούς που δεν θα, πάνε, που δεν θα ψηφίσουν. Γιατί οι άλλοι τι είναι. Οι άλλοι μπορεί να σου πει κάποια στιγμή ότι εγώ δεν πήγα να ψηφίσω. Δεν είπα όχι. Τι λέει, Ρενικό. Θα μας τρελάνει τώρα, έτσι. Και όμως αυτό καταγράφει ιστορία. Ναι. Τι λέει. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως ότι υπήρξαν και φωνές. Όλα έτσι τα βλέπω. Σύμφωνα με πληροφορίες. Ο κύριος Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι πρέπει να αφομοιωθεί στο νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ για την επανένθετη κοίηση, ας πούμε. Ναι. Ο κύριος Σταμάτης το θέλει ακόμα πιο προχωρημένο, πιο αλλά έλαβε την απάντηση από έναν βουλευτή. Την επόμενη φορά του λέει να κατέβεις με σταυρό αυτά, να τα πεις στους δεξιούς. Και θα δούμε τι θα λες τότε. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Ζούπης. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι φαίνεται ότι η δεύτερη θέση του Πασόκ. Έχει αλλάξει λίγο τη σχέση. Κάτι γίνεται τώρα στη σχέση κυβέρνηση και Πασόκ. Αλλάζει το δίπολο, Αλλάζει το δίπολο και όπως καταλαβαίνετε, χθες ο κύριος Μαρινάκης εδώ από το Action 24 εξαπέλυσε επίθεση στο Πασόκ. Ανταπάντησε το Πασόκ. Εντάξει. Παίζει το ρόλο τη εξωματική αντιπολίτευση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εντάξει. Έχει ξεκινήσει. Καλά, ήταν αθλειότητα αυτό του κύριου Παρασκευαίδη. Ναι, το πούμε. Για πε μα, Ρενικό, τι κάνουμε τον κύριο Παρασκευαίδη. Ο κύριος Παρασκευαίδης είναι ένας από τους βουλευτές που έχουν πει είτε δημοσίως είτε στα εκλεγμένα όργανα και τα στελέχη ότι δεν θέλουν να το ψηφίσουν. Οι δηλώσεις του από το ότι υποτίθεται τα παιδιά που θα υιοθετούνται από ομόφυλα ζευγάρια θα βγαίνουν ομοφυλόφιλοι, ας πούμε για παράδειγμα ότι έχουν πυκνώσει στις γραμμές της κυβέρνησης οι ομοφυλόφιλοι, κάτι δηλαδή πράγματα τα οποία φτάνουν μέχρι και την συνωμοσιολογία, καταλαβαίνετε ότι προκάλεσαν και αφενός την αντίδραση εντός του Πασόκ, θα σας πω τι θα κάνει, αλλά είχαμε και την αντίδραση του κ. Μαρινάκη, όπως είπε και ο Γιάννης. Υπήρξε μια δήλωση χθες το βράδυ από την πλευρά του Πασόκ που ήταν αρκετά αυστηρή απέναντι στο κυβέρνηση. Ότι να μην διαστρεβλώνει τις θέσεις μας, εμείς έχουμε σαφείς θέσεις και τις έχει θέσει ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Παρασκευάλης είναι Πασόκ. Αληθώς. Είναι Πασόκ με αυτές τις θέσεις. Εκεί. Είναι Πασόκ με αυτό, θα τολμούσα να το πω, με αυτό το ψεκασμένο ξέσπασμα. Τελείως. Ήταν πάρα πολύ κακές οι δηλώσεις του. Παραμένει εδώ έχουμε την ανάρτηση. Είναι Πασόκ. Αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει κάτι, δηλαδή θα τοποθετηθεί ή θα προχωρήσει κάποια κίνηση. Θα συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε θα δουν και τι θα γίνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει αρφενός ότι είμαστε υπέρ του γάμου των ομόφυλων. Αφετέρου πρέπει να δούμε τι θα έρθει. Τρίτον. Δεν φαίνεται ότι θα βάλει κομματική πειθαρχία. Κάτσε, Νίκο, είναι δύο πράγματα. Είναι το ένα τι θα κάνει το Πασόκ με τον νόμο. Και σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω να το συζητήσουν, να το βρουν. Ένα πράγμα. Ναι. Το άλλο πράγμα είναι το εξής. Υπάρχει ένας βουλευτής, ο οποίος λέει ότι η ομοφιλοφιλία κολλάει από το θετό γονέα στο υιοθετημένο παιδί. Ναι. Και αυτόν σήμερα τον έχουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι απόψεις αυτές οι οποίες νομίζω ότι έχουν υποθεί. Δεν έχουν καν υποθεί από τα κόμματα της ακροδεξιάς μέσα στη Βουλή. Δεν έχουμε δει τέτοιες δηλώσεις, τέτοιου είδους δηλώσεις. Προφανώς προκαλούν πολύ έντονο προβληματισμό. Υπάρχει γενικότερα προβληματισμός μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν οι πλευρές οι οποίες θέλουν να είναι πιο τολμηρό το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή να βγει και να πει ναι, εμείς θα το ψηφίσουμε ό,τι και αν έρθει επί της αρχής σίγουρα. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα αυτό. Ο κ. Παρασκευαίδης δεν είναι μόνος του όμως. Αυτό ήθελα να σου πω και εκεί θέλω να πάμε. Ότι ακούγεται ότι είναι 7-8 περίπου 10 άτομα. 7-8 δεν είναι. Όχι, τόσοι πολλοί δεν είναι από το ρεπορτάζ που έχουμε. 8. Ακούγεται και γράφεται και διαβάζουμε. Ναι, όχι. Δεν είναι λίγοι. Εγώ βεβαιωμένος έχω τους 6, θα σας πω. Ωραία, 6 να είναι και 7 να είναι. Μην μείνουμε στο νούμερο. Δεν είναι λίγοι όμως. Δεν είναι λίγοι. Και επίσης υπάρχει και το ζήτημα και με βουλευτές οι οποίοι είναι αφενός ο κύριος Παρασκευαίδης στη Λέσβο, υπάρχει ο κύριος Μιχαλίδης, δεν κάνω λάθος, στη Χίο, υπάρχει επίσης κινείται παρασκηνιακά και η κυρία Λιακούλη από τη Λάρισα, η οποία λέγεται ότι κάνει μάλιστα και εκστρατεία να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα θα πρέπει να σπάσει αυγά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Προς το παρόν φαίνεται ότι τα αυγά τα σπάει με την κυβέρνηση. Δηλαδή οι σχέσεις τους, Γιάννη, ναι. Η σχέση Πασόκ κυβέρνησης
όλο και χειροτερεύει. Και παίρνει όλο και πιο προσωπικά χαρακτηριστικά. Ναι. Όλα ξεκίνησαν με το όχι του κ. Ανδρουλάκη, τότε που δεν συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φτιάξει ένα πλαίσιο σχέσεων σε πολιτικό επίπεδο του fair play. Αλλά τελικά είδαμε ότι τελικά ο κ. Ανδρουλάκη απέφυγε. Έχουν λίγο καβαλήσει το καλάμι, έχω την εντύπωση, στο Πασόκ. Το ότι οι δημοσκοπήσεις του φέρνουν στη δεύτερη θέση. Νομίζω ότι έχουν, τους έχουν αναγάγει σε κόμμα κοινωνική αντιπολίτευση. Οκ, το καταλαβαίνω. Ωραία. Αλλά μην ξεχνάνε ότι είναι στο 14. Δεν είναι στο 24. Ωραία, άλλο αυτό. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί αυτή η κόντρα, η οποία θα έπρεπε να είναι πολιτική και θεσμική, είναι η στρατηγική του κ. Ανδρουλάκη. Παίρνει προσωπικά χαρακτηριστικά. Ναι, γιατί κάποιοι έχουν πείσει τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αυτός είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και ότι αυτός πρέπει να αντιπαραταθεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτό το έχουν πει. Ότι... Πάντως το πρόβλημα μεταφέρεται στο Πασόκ, αυτό ξέρω εγώ. Σύμβουλοι πάντως και του κ. Ανδρουλάκη και άνθρωποι που, που του δίνουν, έτσι θα λέγαμε, κάποιες κατευθυντήρες όσον αφορά. Εννοώ συμβουλές, ναι. Για το πώς να κινηθεί. Αυτό που τον έχουν συμβουλεύσει είναι ότι πρέπει να σηκώσει τους τόνους και να φανεί ότι είναι εκείνος το αντίπαλο δέος στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, ώστε να παίξει και ένα κεντρικό, ας πούμε, θα λέγαμε αντιπολιτευτικό ρόλο και να είναι εμφανής και στην σφαίρα. Γιατί πολλοί λένε ότι πολύ μαλακά το έχει πάει γενικώς, ότι δεν θέλει να οξύνει τα πράγματα εσωκομματικά, με αποτέλεσμα όμως και έξω στην κοινωνία να μην φαίνεται ότι είναι πάντως, η κυρία δευτερόλεπτα πριν ανοίξει το ζήτημα αυτό, ότι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ θα υπήρχε θέμα με βουλευτές. Ναι. Όλοι ήταν στραμμένοι, όλη η προσοχή των πάντων ήταν στραμμένη στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί εντόπιζαν το πρόβλημα, που τελικά δεν είναι από ό,τι φαίνεται μόνο στη Νέα Δημοκρατία, είναι και στα άλλα δύο.